Με σημαντική νίκη της εθνικής μας επί της Αρμενίας, άρχισε σήμερα στην αίθουσα Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία η δράση της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Φούτσαλ 2016. Μια νίκη που ήρθε με παλικαρίσιο τρόπο και ενισχύει τις ελπίδες μας για πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδρομή της προκριματικής φάσης. Η Κύπρος, όπως είναι γνωστό, φιλοξενεί τον 4ο όμιλο της Ευρωπαϊκής Ζώνης, όπου συμμετέχουν επίσης Αρμενία, Εσθονία και Λετωνία. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της FIFA, η ομάδα που θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση θα συνεχίσει στον επόμενο γύρο, Main Round. Η εθνική μας, με 3 τέρματα του Μάρκο Ιωάννου, νίκησε με 3-2 την Αρμενία και δημιούργησε εξαιρετικές προϋποθέσεις για τη συνέχεια και το στόχο της πρόκλησης. Πανάξια επιτυχία της ομάδας μας, που με αποφασιστικότητα ξεπέρασε το άγχος της πρεμιέρας. Συγχαρητήρια στα παιδιά για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν και τη μεγάλη τους νίκη απέναντι σε μια δυνατή ομάδα. Συνεχίζουμε την ίδια σοβαρότητα την προσπάθειά μας, ανέφερε στη ιστοσελίδα της ΚΟΠΟ ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Γιάννος Μιλωνάς.